ακουμπήσετε εκεί, μωρέ. Yeah.
χαρούμενη γη σου ψηφίσε στα αυτή. Κοίταξε στον ουρανό γύρι τη μαρμαρή γη. Τα παιδιά σταμάτησαν το παιχνίδι τους για σένα. Ο ορθός βγήκε στους ταράτες με κέρδο. Κασίγησαν στο παλιό ταβερνάκι. Τα φρένα που ληστρήσαν και δεν φταίει η αγάπη. Τα πήρανε σε σένα ένα γράμμα. Ένα μυστήριο που έπρεπε να σε αφήσουν. Όταν η τρέλα σου ξεγεννούσε τις φωτιές της. Ένας νερώνας που όταν νοιάζει. Μόνοι να μην θέσουν.
πάνω μου. Απ' τα σύνορα μου ψάχνω χάρη. Ήταν εξορίστο στη ρεμαχιά ενός αντάρτη. Θα φύγουν μια μέρα σαν όλες τις άλλες μιλήσουν. Και εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι μου με το γυρίτες χιλιάδες που μετράει αυτές χιλιάδες. Ξεπήρα το παιχνιδιό και πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' άρρωστανε τόσο. Γιατί δεν έγιωσες ποτέ. Ξεπήρα το παιχνιδιό και πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' άρρωστανε τόσο. Thank you.
έχουμε όλη την εντύπωση ότι όσοι πιάστηκαν το Δεκέμβρη, ας πούμε, είτε ήταν μέσα στη φάση, είτε ήταν έξω από τη φάση, από το σωρό κτλ. Εμάς δεν μας νοιάζει, δεν κάνουμε τις διακρίσεις, ας πούμε. Για μας όλοι είναι κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι. Είναι στη φυλακή όπως όλος ο κόσμος, ας πούμε, και περνάνε με τον τρόπο που περνάει ο κάθε φυλακισμένος. Δεν είναι έτσι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια εκδικητικότητα. Αυτό που δεν βγαίνει προς τα έξω είναι ότι υπάρχει πολύ. Υπάρχουν τραυματισμένοι σύντροφοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αφήνουν οι δικοί τους να τους δουν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει ένα από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ανεξάρτητα πώς την είδε ο καθένας. Ας πούμε, κάποιοι έχουν πιαστεί, είναι κατά κάποιο τρόπο εχμάλωτοι και σαφώς χρειάζονται μια αρρωγή. Η στοιχειώδης αρρωγή είναι να νιώθουν έμπρακτα και υλικά ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, νοιάζονται για αυτούς πέρα από τα γράμματα που θα μπορούσαμε να τους στείλουμε, πέρα από τα άλλα. Υπάρχουν και σύντροφοι και συντρόφισσες που πηγαίνουν στις φυλακές, ας πούμε, παρότι δεν μαθαίνονται αυτά, τρέχουν πάρα πολύ, ας πούμε, μιλάνε τις οικογένειές τους κτλ. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και η ιστορία του Ταραβέργιο που έχουμε με αυτούς. Δυστυχώς υπάρχει μια ομιλία, υπάρχει ένας συνδυασμός, και έχει να κάνει με ότι πρέπει να προσδιώσει, ζητούσαν και δικηγόρο, όχι αδικηγόρο για τα παράπονα κλπ. Έχουμε μαζευτεί 4.000 περίπου ευρώ. Από ό,τι γνωρίζουμε τώρα είναι γύρω στις 10.000 που πρέπει να μαζευτούν. Δεν έχει σημασία, είναι άνοιγμα αυτό. Οικονομικό. Θα βγουν κάποια, θα βγει ένα κράτος, θα βγουν κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, να μαζέψουν ό,τι μπορεί οποιοδήποτε να συνεισφέρει σε αυτή την ιστορία. Και το συγκινητικό της ιστορίας είναι ότι μας ήρθε ένα γράμμα από τους φυλακισμένους, πρώτη φορά που βγάζουν όλοι μαζί κάτι, η μία παρέα τέλος πάντων από την πρώτη πτέρυγα, και είναι για τη σημερινή βραδιά μόνο. Δεν το βγάλαν γενικώς δηλαδή. Θα σας το διαβάσω. Από την πρώτη πτέρυγα αναδικαστικού φυλακού Κορυδαλλού, αρχές Δεκέμβρη, άλλος ένας νέος πέφτει νεκρός από σφαίρα αστυνομικού. Ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα. Για ακόμα μία φορά, ο κόσμος να ξεχυθεί στους δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, αλλά και άνθρωποι όλων των ηλικιών εναντιώθηκαν και πέρασαν τα δικά τους μηνύματα. Μέσα εισαγωγικά γράφει: έχουμε τις δικές μας αξίες, η ζωή μας ανήκει. Δεν τρεφόμαστε από τις δικές σας αξίες. Κάθε παλμός της καρδιάς πυρακτώθηκε και μαζί με αυτόν και ένα κομμάτι της φαντασιακής σφαίρας. Το κράτος που μέχρι πρότινος κουκούλωνε σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο πήρε θέση. Χλέβασε και χτύπησε. Προφυλάκησε δεκάδες άτομα με τις ίδιες εντός κατηγορίες, στηριζόμενες σε ψευδομαρτυρίες αστυνομικών οργάνων. Τα ίδια αστυνομικά όργανα είχαν, συν τις άλλες, το θράσος να ξυλοφορτώσουν ακόμα και ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτοί οι ίδιοι που υποτίθεται ότι προστατεύουν τον πολίτη. Εμείς οι έγκλειστοι δεν έχουμε παρά να κρατάμε με αξιοπρέπεια ψηλά το κεφάλι και να είμαστε αλληλέγγυοι σε όσους και όσες παίρνουν τη ζωή στα δικά τους χέρια. Με συντροφικούς και φωνικούς χαιρετισμούς, οι κρατούμενοι της πρώτης πτέρυγας φυλακών Κορυδαλλού, Θοδωρής Ηλιόπουλος, Κώστας Ασημακόπουλος, Θανάσης Ξαπάτης, Τόλης Κυριακόπουλος, Νίκος Ονουφρίου, Αλέκος Παπαϊωάννου, Γιώργος Μπάρκας, Σαββάτο 14 Μαρτίου 2009. Σπασμένο γέλιο το όνειρό μου πέφτει.
και σε χτύπησα ποτέ στην πλάτη. Δεν μου πες αν πιστεύεις πως υπάρχει κουτός. Σε σύνταγμα μάτια σε χάνω κι απ' το χρόνος. Βλέπεις τα χρώματα πως τα ξημερώνω. Τα σταθούνε στο βράδυ και το καρόνω.
και κτλ. Αυτή η ιστορία είναι λίγο προσωπική. Προσωπική εννοώ προσωπική. Αυτή είναι ο θείος. Είναι το μοναδικό πράγμα που έμεινε από αυτόν. Μια φωτογραφία και ένα γράμμα ήταν μακρονησιώτης και επειδή δεν ήταν μέλος του κόμματος προωθημένο κτλ. Τελικά εκτελέστηκε. Είναι το τελευταίο του γράμμα και. Και το μοναδικό πράγμα που υπάρχει από έναν άνθρωπο είναι τα έχω σπίτι μου. Και αυτό έβγαλε και ένα χρέος, ας πούμε, με την έννοια ότι επειδή φτιάχνω μουσική και επειδή πέσανε στα χέρια μας και η στίχη του Ματρίκιου για την Ακρόνησο, φτιάξε μια τριλογία για όλους αυτούς, όχι για τον Δημήτρη, αλλά για όλους αυτούς που ανεξάρτητα με τα αυτά τα αποτυπώματα μείναν, είναι στην καρδιά μας και ας μην τα ξέρουμε, ας μην τα έχουμε πει. Εντάξει, ας μην τα έχουμε σπίτι μας. Με την έννοια αυτή, ας πούμε, αυτή τη μυσταγωγία τη χρειάζομαι σε όλους, είτε είναι Γκουαντανάμο κλείσει δεν κλείσει, είτε είναι Κορυδαλός, είτε είναι... Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Απλά κάθε φορά εμείς πρέπει να παίρνουμε θέση. Γιατί μακρόνιζω λοιπόν μία τριλογία με βίντεο που θα συνοδεύεται από πλάνα που τραβήξαμε εμείς. Thank you.
Σόνι ο Ανάγκηρος και κάποια στιγμή μάθαμε ότι πέθανε ο Αλέξης Λανοδίνος, ένας ποιητής και το γνωρίζαμε. Θεσσαλονικιός ομοφυλόφιλος, πάρα πολύ καλός. Είχε πηγαίνει στο Σαββόλιο κτλ. Τέλος πάντων, είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη του και κάποια στιγμή μάθαμε ότι 6-7 στενά πιο εκεί από το στούντιο που κάναμε τις πρόβες, πέθανε. Πέθανε αγωίθητος, πολύ φτωχός και χωρίς να τον έχουμε γνωρίσει. Έμενε δίπλα μας δηλαδή και δεν το ξέραμε. Αυτό ήταν ένα σοκ. Και σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα που συνέβησαν, με κάποια συντροφάκια που χάσαμε από τυχεία, βγάλαμε τον τρόπο ζωής, modus vivendi, από τον Αλέξη Ασυνάλλογο.
εκεί σε ένα βαγόνι στην κοπή να μου ζουβάς σε φωνή. Ζεστή και το βράζει Thank you.
Κύριε με, βρίζω Παναγιές. Στα βασίλια κάμερα. Δημοτικό είπαμε, ναι.
Πήγα και γύρω στο δυνατό σκαλώνει μια μοναξία που με κλείσει την οθόνη. Λες ένα ψέμα στο κάτω σου καθρέφτη. Της επίσης ότι έτσι το αφράφτη. Νιώσε τον άντρο να όλη τη μένει απειρουμένη. Μιώνει τα προσφέρει. Νιώσε την σύμπα στην εγκαμονία. Φωτογραφίες από άντρα την τελειμένη. Πως κορυδεύει για να στενάρει από τα προσπέρα σου χωρίς και αφάνει και αυτό το δίκτυο που ήταν μόνοι. Τα κάνει μόνο για μία του χάρη. Και εσύ μαζεύει κάποια μόνο στο πάρκι. Βάζει καλό και δεν έχει κάνει. Σε τον κόσμο να αποκαίνει. Το ίδιο αίμα και στάνει να σκεφάσω τα αγκαιρά. Σε πέρα τα αγκαιρά.